Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή «Σε κάθε γωνιά της Αθήνας» με τον Τάζο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Γυμναστικό Σύλλογο Πατησίων. Τα Πατήσια μετέχουν στον πρώτο όμιλο της γάμα κατηγορίας και στις 6 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, τα Πατήσια βρίσκονται στην κορυφή του πρώτου ομίλου με 16 βαθμούς. Έχουν 5 νίκες και μία ισοπαλία. Μαζί μας για να μιλήσουμε για τη φετινή πορεία της ομάδας έχουμε τον προπονητή του Συλλόγου, τον Νίκο Γεωργακάκο. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τον αρχηγό της ομάδας, τον Μαρίνο Δημόπουλο. Μαρίνο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, coach, σίγουρα θα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχατε 5 νίκες, μία ισοπαλία. Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ξεκινήσατε με στόχο φέτος η ομάδα να προαχθεί στη Β' κατηγορία. Καλησπέρα. Ο στόχος της ομάδος, η οποία εδώ και 2 χρόνια, επειδή έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι, είχαμε βάλει σαν στόχο να, και από την περσινή χρονιά και από την φετινή, να φτιάξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική, ώστε μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια να μπορέσει να ανέβει κατηγορία. Βασικός στόχος μας ήταν να παίζουμε σωστό ποδόσφαιρο, καλό ποδόσφαιρο, να μαζέψουμε τα παιδιά της γειτονιάς, τα οποία ήταν τα περισσότερα και είναι από μικρά παιδιά μαζί, είναι μια οικογένεια τα Πατήσια, και μπορεί και 2 φορές μας σταμάτησε ο κορονοϊός. Και πέρυσι, εκεί που είχαμε αρχίσει το δεύτερο γύρο, να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, είχαμε κάνει μια αξιόλογη πορεία στο δεύτερο γύρο. Στερήσαμε μάλιστα και από 2 ομάδες, όπως αποδείχθηκε στο τέλος, την Άδων και στον Ερμή που το κερδίσαμε εκτός έδρας και τον Τριφυλιακό. Κάνω μια αναδρομή στα περσινά. Ναι. Εκεί που είχαμε βάλει να συνεχίσουμε όσο γίνεται την καλύτερη πορεία μας, μας σταμάτησε ο κορονοϊός. Φέτος μαζευτήκαμε, είχε γίνει στην αρχή, έγινε μια συνεργασία με το Δούριο, η οποία τελικά στις αρχές, όταν άρχισε το πρωτάθλημα, δεν ευδοκίμησε τελικά. Το θέμα είναι πως ξεκινήσαμε στις 17 Αυγούστου και τα παιδιά, τα 10 παιδιά του Δούριου που είχαν έρθει για να συμπληρώσουν την ομάδα των Πατησίων, συνέχισαν λόγω του καλού κλίματος, λόγω των συνθήκων που είδαν, λόγω το ότι φτιάξαμε, μπήκαν μέσα στο καλούκι της ομάδος, ενώ μπορούσαν να φύγουν, συνεχίσανε τα 7 παιδιά από αυτά. Ξεκινήσαμε με στόχο πάλι να συνεχίσουμε την καλή πορεία που είχαμε ξεκινήσει στο τέλος στις αρχές του δεύτερου γύρου πέρυσι, και ξαφνικά, χωρίς να έχουμε βάλει στόχο την άνοδο, παιχνίδι με παιχνίδι, ό,τι το καλύτερο μπορούσε να μας βγει, φτιάχνοντας μια ανταγωνιστική ομάδα και βλέποντας. Από εκεί και πέρα, και παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, γιατί στις πρώτες 6 αγωνιστικές είχαμε μόνο μια ισοπαλία στην έδρα μας με τον άλλο διεκδικητή, τον Άτλαντα, κάνοντας καλά παιχνίδια ανταγωνιστικά, παίζοντας. Μας έφτασε ο κορονοϊός πάλι και περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσει πάλι η σεζόν, να μπούμε και να δούμε μέσα πάλι στα γήπεδα, να δούμε ότι το καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Μαρίνο, είσαι ο αρχηγός της ομάδας. Πόσα χρόνια είσαι στα Πατήσια? Λοιπόν, στα Πατήσια είμαι από το 1997. Μια ζωή δηλαδή. Και 23 χρόνια. Και δεν έχω συνηθίσει να τη βλέπω τώρα σε αυτή την κατηγορία. Και επειδή του χρόνου δυστυχώς είναι η τελευταία μου χρονιά, σύμφωνα με αυτόν άδικο νόμο, να το πούμε γι' αυτό, γιατί είναι κρίμα να μας σταματάνε χωρίς να το θέλουμε. Πώς και δεν έμεινες στα Πατήσια όλα αυτά τα χρόνια και δεν πήγες να αγωνιστείς σε κάποια άλλη ομάδα? Κάποια στιγμή πήγα να φύγω, έφυγα για ένα χρόνο στον Αστέρα εξ αρχείων, πιο πολύ έτσι για να δούμε λίγο εκεί την ατμόσφαιρα. Αλλά εντάξει, είμαι εδώ παιδί της γειτονιάς, είμαι εδώ από την περιοχή. Πάντα υπήρχε ένα καλό κλίμα στην ομάδα, μου άρεσε. Είχα και θέματα με τη δουλειά μου, δεν μπορούσα να δώσω παραπάνω στο ποδόσφαιρο, έμεινα. αλλά δεν έχω παραγωνό, μου δώσαν πολλά τα Πατήσια. Πέρασα ωραίες στιγμές, ωραία μάτς, ωραίες χρονιές. Τώρα ελπίζω φέτος να βγει η χρονιά, να καταφέρουμε να ανεβάσουμε την ομάδα και να κάνουμε και μια τελευταία χρονιά του χρόνου στη Β' και να κλείσει έτσι σιγά σιγά η καριέρα μου, μια ζωή Πατήσια. Coach, την άποψή σου για τον όμιλο. Πώς είναι εύκολος όμιλος, δύσκολος ο πρώτος όμιλος? Ο όμιλος μας, δεν μπορεί να πεις πως κάποιος όμιλος στις κατηγορίες της Αθήνας πως είναι εύκολος ή δύσκολος. Υπάρχουν πάντα ανταγωνιστικές ομάδες, όλες οι ομάδες Αθηνά από κατηγορία μέχρι τη Γάμα προσπαθούν να προσφέρουν το καλύτερο. Είναι ένας όμιλος ο οποίος πιστεύω είναι ανταγωνιστικός. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι και από μεγαλύτερες κατηγορίες, είναι ομάδες οι οποίες είναι έμπειρες, είναι ομάδες οι οποίες δουλεύουν σωστά, πολλές ομάδες και τέτοια. Δεν είναι ένας εύκολος όμιλος. Και αυτό, άμα δεν παίξεις, όσο κανένας, όλο το καλοκαίρι μπορεί να είμαστε φαβοροί για την άνοδο, μέσα από τα παιχνίδια και μέσα από την πορεία της κάθε ομάδος βγαίνει το τι θα ακολουθήσει ή στο τέλος κάνει ταμείο, όπως λέμε εμείς οι προπονητές. Εμείς αυτό που θέλουμε τώρα και για κάτι άλλο να σπηρώ στο Μαρίνο, μπαίνει και κάπου, μπορεί και να μας πει, ας πούμε, να ανέβουμε, να πάμε για άνοδο, γιατί του χρόνου τα Πατήσια έχουν ιδρυθεί το 1951, συμπληρώνουν Μαρίνο 70 χρόνια. Είναι καλό να συνδυαστεί με μια άνοδο και βασικά βλέποντας την ιστορία και αν κοιτάξει γύρω-γύρω φωτογραφίες και τέτοια, η ιστορία των Πατησίων είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι αδικία να βρίσκεται αυτή η ομάδα στη γάμα κατηγορία. Εμείς από τη μεριά μας θα κάνουμε ό,τι μπορεί, περνάει από το χέρι μας, φυσικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ώστε τα Πατήσια να βρεθούν χρόνο με τον χρόνο σε ανώτερες κατηγορίες. Μαρίνο, τι έχεις να θυμάσαι όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεσαι στα Πατήσια? Ποια ήταν η καλύτερη σεζόν της ομάδας? Εγώ όταν ήρθα το 1997 που ήρθα στα Πατήσια των Απόλλων Αθηνών που ήμουν στο Πανπαιδικό, η ομάδα τότε στην αλφα κατηγορία. Θυμάσαι ποιος ήταν ο προπονητής? Καραγιοζόπουλος προπονητής. Ο Τάκης ο Καραγιοζόπουλος. Ο Τάκης ο Καραγιοζόπουλος εδώ πέρα έχει και μετέπειτα τον είχα προπονητή. Γενικώς έχουν περάσει πολλοί προπονητές. Ο Δημήτρης ο Πίτας που έπαιξε 10 χρόνια στην ΑΕΚ τον είχαν προπονητή. Που ήταν και θεωρείται και κορυφαίος παίκτης που έχουν κάνει ποτέ τα Πατήσια. Από εδώ ξεκίνησε. Έχω να θυμάμαι τη χρονιά του 2004 που ανεβήκαμε από Β' Α. Μια πολύ καλή χρονιά. Θυμάμαι την προηγούμενη χρονιά. Ποιος ήταν τότε προπονητής? Προπονητής ήταν ο Μιχάλης Κουλιανόπουλος. Με βοηθό τον Λευτέρη τον Μιλόνη και τον Γιάννη τον Μητρούση. Είχε αυτούς τους βοηθούς. Και ήταν ο Μιχάλης Κουλιανόπουλος πρώτος προπονητής. Και θυμάμαι την προηγούμενη χρονιά είχε ρίξει πολλά λεφτά τότε η ομάδα και είχαν έρθει πολλά παιδιά τότε που πληρωνόντουσαν. Δεν βγήκαμε και τότε ξαφνικά λέει τέρμα του διαλύουμε, πάμε μόνο με τους ψηφιδικάδες. Και ανεβήκαμε εμείς πάνω τότε που ήμασταν μικροί 19 χρονών, μια χρονιά του 1984 γεννημένοι πιο πολύ και καταφέραμε και τη βγάλαμε την ομάδα με μέσο όρο ηλικίας 19-20 χρονών, μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ανεβήκαμε εμείς και τράχονες, θυμάμαι. Και αυτή ήταν η καλύτερη χρονιά που ανεβήκαμε από Β' Α. Ένα παιχνίδι που ακόμα το θυμάσαι, μια νίκη που ακόμη τη θυμάσαι ή ένα γκολ που ακόμα το θυμάσαι? Εκείνη τη χρονιά πήγαμε να παίξουμε με τα Πετράλαινα, ήταν τρίτα τα Πετράλαινα πρώτη εμείς, μέσα εκεί πέρα πάρα πολύ κόσμο και κερδίσαμε 0-3. Πολύ ωραίο μάτς. Γκολ θυμάμαι εκείνη τη χρονιά πάλι, πρώτη-τελευταία αγωνιστική που κλειδώσαμε για την άνοδο. Είχαμε κερδίσει εδώ στο Γαλάτσι την Αγδούπολη 1-0 με γκολ δικό μου. Βέβαια βρήκε την μπάλα στο χέρι μου, ακόμα το θυμάμαι, αλλά εντάξει. Μετράει όμως, μέτρησε, οπότε και... Μπορεί να σου δώσουν κόκκινη κάρτα εδώ. Τώρα, ναι. Αυτό ήταν ωραίο μάτς. Γενικώς αυτή η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά. Και μετά ήταν μάτς και πάρα πολύ χρονιά με τον Δημήτρη τον Πίτα προπονητή, που δεν θα ξεχάσω που όταν γυρνάγαμε με το πούλμαν από τα εκτός έδρας παιχνίδια, τον βάζαμε να μας λέει ιστορίες. Και ήταν ωραία, θυμάμαι δηλαδή, περνάγαμε πολύ ωραία. Μαρίνο παίκτες που έχουν περάσει από τα Πατήσια. Ναι. Λοιπόν. Ανέφερε μου κάποια ονόματα που σου έρχονται τώρα στη μνήμη. Ο Πάνος Ροπόδης μας βοήθησε πάρα πολύ. Ο Γιάννης ο Μηχανιότης ξεκινήσαμε μαζί και ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Λοιπόν, απολέω της δικής μου γενιάς. Ναι. Ο Μαρτέκας και τα δύο αδέρφια, και ο Θεοδωρής και ο Βασίλης, κάναν πάρα πολύ καλές χρονιές εδώ πέρα. Τσαραβέλης ήταν όταν ήρθα εδώ πέρα, δεν παίξαμε συμπαίκτες, αλλά ήταν ο Σωτήρης, πολύ καλός παίκτης. Ο Βαγγίλης ο Μαρίνος μας θύμισε μια χρονιά, παιδί το οποίο είχε παίξει β' εθνική, και αυτός πολύ καλός παίκτης. Γενικώς είχαν πέρασει αξιόλογοι παίκτες από εδώ πέρα. Coach, στον πρώτον όμιλο, όπως είπαμε, πρώτοι είστε εσείς, μετά είναι ο Άτλας Κυψέλης με 14 βαθμούς, στην τρίτη θέση είναι η Αναγέννηση Πετρούπολης με 12 βαθμούς και στην τέταρτη θέση οι Ιόνες με 11 βαθμούς. Θεωρείς ότι αυτές οι ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν και με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, έχοντας σχηματίσει την εικόνα έως την έκτη αγωνιστική που έχει διεξαχθεί μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα? Ναι, φυσιολογικά είναι αυτές οι ομάδες. Ανάλογα τώρα πώς θα μας βρει την κάθε ομάδα μετά ο κορονοϊός και δεν ξέρω πώς θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα, αν υπάρχουν τετάρτες, αν γίνουν πόλεμες αγωνιστικές, θα έχουν περισσότερες ομάδες, μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα παιδιά εργαζόνται, δεν θα μπορούν να είναι τα ίδια τα ρόστερ. Τα παιδιά δεν είναι επαγγελματίες που να ανταπεξέλθουν σε διπλά παιχνίδια μέσα στην ομάδα. Φυσιολογικά μακάρι να μην υπάρξουν και αυτά πρέπει να μην υπάρξουν τραυματισμοί. Το πιο βασικό απ' όλα σε ένα ποδοσφαιριστή είναι το χειρότερο. Οι ομάδες αυτές πιστεύω ότι πρωταγωνιστήσουν, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες αξιόλογες εκτός από αυτές τις ομάδες που αναφέρατε, όπως είναι ο Ερμής Ηρακλείου, πιστεύω, είναι η Θύλα Περιστερίου, που είναι ομάδες ανταγωνιστικές, ο Χρόνος. Υπάρχει όμιλος, δεν είναι όμιλος με ομάδες οι οποίες είναι μία ταχύτητας, τριών ταχυτήτων, έχουν διαφορές μεγάλες μεταξύ τους. Πιστεύω, επειδή είναι οργανωμένες, επειδή δουλεύουν οι περισσότερες ομάδες από αυτές με μικρά παιδιά, θα έχουν και διάρκεια και μέχρι το τέλος θα είναι ανταγωνιστικό. Εν τω μεταξύ, φέτος στην κατηγορία, ενώ κάθε χρόνο ανεβαίναν 4 ομάδες στη γάμα κατηγορία, φέτος ανεβαίνουν μόνο 2. Άρα είναι και αυτό. Θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Μεγαλύτερος ανταγωνιστικός και θα πρέπει να είναι όλες οι ομάδες συγκεντρωμένες μέχρι το τέλος και να παίρνουν, να κοιτάνε πώς θα πάρουν τα παιχνίδια, όσες πηγαίνουν για πρωταθλητισμό και αυτά. Και φυσιολογικά το θέμα είναι πότε θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και πώς θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Μαρίνο, αν σε ρωτήσω, τι σημαίνει Γυμναστικός Σύλλογος Πατησίων για εσένα? Το σπίτι μου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ πέρα είμαι... Έχω ζήσει τόσες πολλές στιγμές. Τι να πω, εντάξει. Πολλά πράγματα. Δεν υπάρχουν λόγια, δεν θα φύγω ποτέ από αυτό το σύλλογο. Δηλαδή και όταν σταματήσω το ποδόσφαιρο, πάλι εδώ θα είμαι από κάποια θέση, θα δούμε. Την αγαπάω αυτήν την ομάδα και δεν πρόκειται να την αφήσω. Παρουσίασέ μας το φετινό ρόστερ της ομάδας. Είναι νεαροί παίκτες και κάποια έμπειρα παιδιά. Ποια είναι αυτά τα έμπειρα παιδιά, εκτός από εσένα Μαρίνο? Είμαστε 3-4 έμπειροι παίκτες που είμαστε πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα. Εγώ, ο Σταμάτσο Φανό, ο Τάζος Ζαφυρίου, ο Αλέξανδρος Σαραγούδας, που είμαστε οι πιο έμπειροι παιδιά, συν άλλα 2 έμπειρα παιδιά, τον Αχιλιά Τζάρο και τον Κοκόλη που ήρθαν από το Δούριο. Και μετά έχουμε τις ακαδημίες μας. Πολύ καλή φουρνιά από την Ακαδημία του 2002 γεννημένοι. Ο Μανούλης Βαλάι, ο Μπάσπα, ο Μαρδάνης. Πολύ καλοί παίκτες, πιτσιρικάδες, ο Αντζόγλου, Τσαφώνης, παιδιά που μακάρι να φύγουν κάποια στιγμή από αυτήν την ομάδα και να πάνε σε μια πιο μεγάλη κατηγορία να παίξουν, γιατί το αξίζουν. Γενικώς έχουμε ένα ισορροπημένο ρόστερ. Είμαστε γύρω στους 15-16 παίκτες, θεωρώ, που διεκδικούν επάξια θέση στην 11η. Και αυτό βγαίνει και στις προπονήσεις. Υπάρχει ανταγωνισμός που κάνει καλό σε όλους και βγάζουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Μας πήγαν και τα παιχνίδια. Κάναμε 2-3 νίκες στην αρχή, πήραμε τα πάνω μας, έχουμε και καλή ψυχολογία τώρα. Τώρα, εντάξει, ενώ μέχρι να σταματήσει. Μαρίνο, το περίμενες ότι θα έχετε αυτή την πορεία πριν την άνοιξη του πρωταθλήματος? Περίμενες ότι θα είσαι στην πρώτη θέση? Ναι, θεωρώ, θεωρώ ότι έχουμε το καλύτερο ρόστερ των τελευταίων 5-6 χρόνων. Οπότε και επειδή πιστεύω στις δυνατότητες μας, θεωρώ ότι θα διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος και το πίστευα από το καλοκαίρι. Γίνεται καλή δουλειά, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, είναι και ένα πάρα πολύ καλό βοηθό εδώ ο Κόγκος. Συνεργάτης ο Αχιλιάς ο Κόγκος, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός γυμναστής. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά, χαιρόμαστε να κάνουμε προπόνηση και βγαίνει στο γήπεδο αυτό. Έχουμε και το γήπεδο που είναι ένα στολίδι για την Αθήνα. Σίγουρα, το γήπεδο του Γαλατσίου. Αν δεν υπήρχε το γήπεδο, θα και ο αγωνιστικός χώρος σε άριστη κατάσταση. Είμαστε μια χαρά. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Και βγαίνει στο γήπεδο. Κώστος, το ίδιο ερώτημα και σε σένα. Εάν περίμενες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ότι στις 6 πρώτες αγωνιστικές θα είσαι αίτητος, θα είσαι στην κορυφή. Εμείς ξεκινήσαμε μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από πέρυσι. Το είπαμε αυτό. Σωστά. Είδαμε την ομάδα σε σχέση με αυτά τα παιδιά τα οποία ήμασταν πέρυσι. Φέτος είχαμε 3 απουσίες, οι οποίες ήταν και βασικές. Ήταν τα 4 παιδιά μάλλον, τα οποία οι 3 πήγαν στη λυκόβρηση. Ο Βαγγέλης ο Κορές, ο Παύλος ο Κορές, μαζί με τον Μανδάνη τον Κρατσίνηση. Και ένα παιδί ακόμα, ο οποίος ήταν και πρώτος σκόρερ πέρυσι, ο Καραγιοζόπουλος ο Στάθης, ο οποίος για σπουδές έχει φύγει στην Ολλανδία. Ξεκινήσαμε έτσι. Ήρθαν τώρα τα παιδιά τα οποία ήταν από το Δούριο, οι οποίοι ήταν πέρυσι β' κατηγορία. Παιδιά τα οποία είχαν ανέβει την προηγούμενη χρονιά από την Γάμα. Έμπειρα παιδιά, μας βοηθήσανε, μπήκαν στο κλίμα από την αρχή. Το θέμα είναι μαζευόμασταν στους προπονείς από τις 17 Αυγούστου και είχαμε 25-26 άτομα στην προπόνηση. Και... για ομάδα γάμα κατηγορίας. Ναι, είχαμε τέτοιο, μερικές φορές είχαμε και θέμα. Εντάξει, μαζευτήκαμε, κάναμε καλή προετοιμασία. Ξεκίνησε και το πρόγραμμα, μας βγήκαν τα παιχνίδια στην αρχή, τα οποία ήταν καταγωνιστικά. Μαζευτήκαμε και τελικά καταφέραμε να είμαστε σε αυτή τη θέση. Εμείς δουλεύουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτό είναι το τέτοιο, μαζί με το συνεργάτη. Μαρίνο, τη δική σου άποψη για τον Όμιλο. Πώς βλέπεις τον Όμιλο? Ποιες ομάδες θεωρείς ότι θα κυνηγήσουν μαζί με εσάς την άνοδο στη Β' κατηγορία? Είναι ένας ισορροπημένος όμιλος. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις ομάδες. Θεωρώ ότι σίγουρα ο Άτλας θα είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσει. Η Αναγέννηση Πετρούπολης πάντα εμφανίζεται δυνατή. Ο Ερμής Ηρακλείου επίσης. Εμείς το πιστεύω. Αυτές οι 4 θεωρώ ότι θα διεκδικήσουμε τις 2 θέσεις. Τώρα, εντάξει, γάμα κατηγορία είναι. Δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσουμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Οι 6 αγωνιστικές είναι πολύ λίγες. Όποια διαφορά και να υπάρχει καλύπτεται. Όπως είπε και ο coach, πώς θα είναι το πρόγραμμα, αν θα είναι Τετάρτη, αν δεν θα είναι. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Θα δούμε, αλλά θεωρώ ότι αυτές οι 4 ομάδες θα είναι αυτές που θα διεκδικήσουν μέχρι το τέλος. Coach, τη μια ισοπαλία που προαναφέραμε ήταν με τον Άτλα Κυψέλη στο 2-2. Για πες μας, ήταν derby, coach, αυτό το παιχνίδι? Ναι, το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν όντως derby. Ένα ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο που ήρθε ήταν 0-0, με 3-4 καλές ευκαιρίες από εμάς. Ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, φαινόταν μια ομάδα πως αν θα έπρεπε να κερδίσει, πιστεύω πως θα έπρεπε να ήμασταν εμείς το πρώτο ημίχρονο. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο, αν και προηγηθήκαμε στο 60, γύρισε το παιχνίδι με κάποια λάθη δικά μας, με κάτι αναγκαστικές αλλαγές που γίνανε, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Και τελικά ισοφαρίσαμε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με ένα σουτ, τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, πήραμε την ισοπαλία. Πιστεύω αν το βλέπουμε συνολικά το παιχνίδι, πως ήταν ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο ομάδες μπορεί να έχουν παράπονο που δεν πήραν τη νίκη, αλλά τελικά το 2-2 πιστεύω ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα στο τέλος. Και το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή, ευρεία σε σκορ νίκη 6-1, ναι, κόντρα στον Εάντα Αθηνών. Παίζαμε ένα παιχνίδι, τώρα πιστεύω είναι μια καινούργια ομάδα, μια ομάδα η οποία έχει μικρά παιδιά μέσα. Εντάξει, εμείς ερχόμασταν και με τη διαφορά με τα παιχνίδια που είχαμε κάνει, πως ήμασταν σε ανεβασμένοι και το ένα και το άλλο. Θέλαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Η μόνη μας δυσκολία πιστεύω πως ήταν το γήπεδο αυτό που είναι σε Ακαδημία Πλάτανος μέσα, που δεν μπορεί να παιχτεί ποδόσφαιρο εκεί. Τελικά πήγε το παιχνίδι, το κερδίσαμε εύκολα πιστεύω. Εντάξει, και περιμέναμε το επόμενο παιχνίδι, το οποίο εκεί πάλι θα δίναμε εξετάσεις πιστεύω, που ήταν με τον Ερμή μέσα στην έδρα μας. Τελικά ήταν ο κορονοϊός, ο οποίος σταμάτησε τα πρωταθλήματα. Μαρίνο, από τις 6 ομάδες που αντιμετωπίσατε, ποια ήταν έτσι, κατά τη δική σου γνώμη, η καλύτερη ομάδα, ο πιο δύσκολος αντίπαλος? Ο Άτλας. Ο Άτλας είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει σε όλες τις θέσεις, έβγαλε παιδιά, σύν αρκετούς ψηλικάδες. Μας πολύ καλός προπονητής, ο Δημήτρης. Πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Τώρα, πώς βλέπεις, έχετε πάρει κάποιο πρόγραμμα σίγουρα από τον coach, έτσι? Εννοείται, ναι, εντάξει, έχουμε πάρει το πρόγραμμα, αλλά σαν το γήπεδο δεν είναι τίποτα. Πώς είναι όμως για έναν ποδοσφαιριστή να κάνεις, είχες κάνει μια προετοιμασία, θα ξανακάνεις μια ακόμη προετοιμασία σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και είσαι ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, δεν είσαι επαγγελματίας. Αυτό ακριβώς είναι το δύσκολο και γι' αυτό λέμε δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσουμε. Άρα εμπιστευόμαστε τον προπονητή για τον γυμναστή και θεωρώ ότι θα γίνει απαραίτητη δουλειά και θα είμαστε σε ένα καλό σημείο. Θα χρειαστεί προσοχή, Μαρίνο. Μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή και θέλει και τώρα όλο αυτό το διάστημα, γιατί μου πέρασε σχεδόν 2 μήνες και θα περάσουν, βλέπω, ακόμα άλλες 2. Οπότε θέλει προσοχή, θέλει προσοχή. Είναι πολύ σε καιρός. Να δούμε, κανείς δεν ξέρει. Δεν υπάρχουν ημερομηνίες ακόμα, δεν έχει πει κανείς τίποτα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό γενικώς. Περιμένουμε κι εμείς ανακοινώσεις. Νίκο, πόσο χρονικό διάστημα πιστεύεις ότι θα χρειαστείς εσύ ώστε να προετοιμάσεις τα Πατήσια για την επανέναρξη του πρωταθλήματος, όταν δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη των προπονήσεων? Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, τα παιδιά είναι ερασιτέχνες. Αυτά τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίσαμε και πέρυσι που ξεκινήσαμε στην προετοιμασία. Γιατί ενώ ξεκινήσαμε στις 17 Αυγούστου, πολλά παιδιά μας ήρθαν στο τέλος Αυγούστου, γιατί είχαν πάρει άδειες από τις δουλειές τους, ήταν το άλλο, κάποιοι ήταν μαθητές οι οποίοι ήταν πανελληνίες, μετά το παρατείνανε παραπάνω όλο αυτό το χρονικό διάστημα των διακοπών και βρεθήκαμε και 5 για τις ομάδες της γ' κατηγορίας, 5 Σεπτεμβρίου να παίζουμε κύπελλο. Πάλι, υπήρχαν πάλι αυτά τα ίδια προβλήματα. Μετά σιγά σιγά μπορεί να άρχισε το πρωτάθλημα στις 26 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο περιθώριο τώρα ήταν και είναι σαν θα χρειαστούμε 20 με 25 μέρες τουλάχιστον για να ξαναεπανέλθουμε στον ρυθμό που είχαμε σταματήσει, σίγουρα αυτό, για να ξαναμπούμε σε παιχνίδια και βασικά θα κάνουμε μια, πιστεύω και αυτό είναι και θέμα του γυμναστή που προσέχει κυρίως ο γυμναστής μου πάρα πολύ αυτά τα πράγματα, να μην βγάλουν τα παιδιά τραυματισμούς. Τραυματισμοί οι οποίοι θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα μακροπρόθεσμα ή σε κάποια άλλη στιγμή. Πιστεύω ότι τουλάχιστον οι ομάδες αυτές, εάν είναι να παίζουν μια φορά την εβδομάδα, θα χρειαστούν 25 μέρες τουλάχιστον για να ξαναεπανέλθουν σε κάποιους ρυθμούς και να μπορούν να ξαναμπούν στο γήπεδο. Και πότε, κατά τη δική σου εκτίμηση, θα έχουμε επανέναρξη του πρωταθλήματος? Κατά τη δική μου εκτίμηση. Τώρα, φυσιολογικά, από ό,τι βλέπω, λέγανε για τις 7 Γενάρη μπορεί να ανοίγανε αθλητικοί χώροι και το ένα και το άλλο. Για μένα το βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί πρέπει να βγουν όλα αυτά, να δούμε τι θα γίνει με την επιδημία αυτή που προέχει πάνω από όλα η υγεία όλων. Σίγουρα. Το να μπούμε κάπου και να ξαναβγούμε, πάλι χειρότερα θα είναι. Εγώ πιστεύω πως μέσα Φεβρουαρίου, τέλος Φεβρουαρίου, εκεί μπορεί να δώσουν πάλι για επανέναρξη των πρωταθλημάτων. Θα προλάβει όμως να διεξαχθεί κανονικά το πρωτάθλημα, coach? Μετά, άμα ξεκινήσει, πιστεύω θα το σταματήσουν. Εάν ξεκινήσει κάτι, δεν θα το σταματήσουν. Θα είναι σίγουροι πως δεν πρόκειται να, για να δώσουν το OK, κυρίως στα αεραστεχνικά σωματεία και τα σωματεία που είναι γάμα εθνική ή αυτά που λέμε, θα δώσουν το OK μόνο εάν είναι σίγουροι πως δεν θα σταματήσουν. Έτσι πιστεύω. Γιατί δεν μπορούν και τα σωματεία να τα απεξέλθουν. Σε κάτι, αυτά που λένε για τεστ, πως πρέπει να γίνονται διάφορα τεστ και τέτοια, οικονομικά δεν βγαίνουν τα σωματεία. Κυρίως τα σωματεία, τα αεραστεχνικά, στις κατηγορίες, β και γ κατηγορία, δεν λένε και πολλές ομάδες της α κατηγορίας δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτό το κόστο στο εβδομαδιαίο. Γενικά. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό είναι. Μαρίνο, εσύ είσαι αρκετά χρόνια εδώ στα Πατήσια. Οι φύλαθλοι έρχονται τώρα, δεν εννοώ για τη φετινή σεζόν που ούτως ή άλλως δεν επιτραπόταν, αλλά θέλω να πω, είναι οι φύλαθλοι κοντά στην ομάδα? Δυστυχώς δεν είναι. Εντάξει, και η ομάδα δεν πάει καλά τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν άκουσα. Διότι παλιά ήταν κοντά σας, έτσι? Είχε κόσμο παλιά, τα Πατήσια τα ακολουθούσαν αρκετός κόσμος. Τώρα δεν έχουμε πολλούς φύλαθλους. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Σίγουρα υπήρχε εκείνη η παλιά γενιά, η οποία τώρα έχει μεγαλώσει, τους βλέπω στον δρόμο, με ρωτάνε πώς πήγαμε, τι έγινε, κερδίσαμε, χάσαμε, σας παρακολουθούμε, φέτος είστε πρώτοι, το άκουσα από πολλούς φέτος, αλλά ακόμα δεν έχουν γυρίσει. Θα δούμε όμως, όμως καταφέρουμε να τους γυρίσουμε. Μαρίνο, και την άποψή σου για το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας. Θα ήθελα πρώτον την άποψή σου ως πρωτάθλημα, ως εικόνα πρωταθλήματος. Είσαι ευχαριστημένος από τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος? Εντάξει, είναι μια κατηγορία η οποία εντάξει, δεν έχει την ποιότητα της α κατηγορίας, αλλά σε σχέση με τη β κατηγορία δεν έχει μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν πάντα 4-5 ομάδες οι οποίες είναι καλές. Υπάρχουν μετά άλλες 5 ομάδες μέτρες και βρίσκεις και 2-3 ομάδες οι οποίες συνήθως θα παρατάνε αρκετά νωρίς. Κατά τα άλλα, ευχαριστημένος είμαι. Εγώ απολαμβάνω το ποδόσφαιρο. Ωραία μάτς γίνονται, τα χαίρομαι. Και το φετινό πρωτάθλημα που διεξήχθη χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Εντάξει, ήταν απόλυμα αυτό, αλλά εντάξει, είχε κανένα σαδιάδομα στο γήπεδο, τα είχε. Εντάξει. Διότι και το γήπεδο του Γαλατσίου είναι ένα τεράστιο. Και 500 ανάρθρων εκεί πέρα λίγο φαίνεται. Οπότε δεν μας επηρέασε ποτέ η απουσία του φιλάθλου. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ότι σταμάτησε το πρωτάθλημα και ότι γίνονται όλα αυτά που γίνονται με τον κορονοϊό και την επιδημία. Αυτό δεν μας επηρέασε τόσο πολύ η απουσία του φιλάθλου, μπορώ να πω. Coach, τη δική σου άποψη για το πρωτάθλημα της ΓΕ ως διοργάνωση και για το φετινό, το οποίο διεξήχθη χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Ως διοργάνωση. Φέτος υπήρχε πάλι μια ιδιαιτερότητα, γιατί οι ομάδες εκεί που πέρυσι ήταν 16 σε κάθε όμιλο και ήταν 16 σε κάθε όμιλο, φέτος πάλι βρεθήκανε να έχουμε λιγότερες. Υπήρχαν 12 και 13 ομάδες υπάρχουν στους ομίλους. Αυτό για να γίνει αναδιάθρωση, όπως έγινε για να ανέβουν κάποιες ομάδες λόγω που σταματήσανε πέρυσι και βάσει τη προκήρυξη του πρωταθλήματος. Τώρα, αυτό που είπε και ο Μαρίνος, εντάξει, αυτό το βλέπουμε πως μπορεί να μην υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις ομάδες από το μέσο και κάτω της β κατηγορίας και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι εμάς 4 ομάδες οι οποίες ανεβήκανε πέρυσι από τον όμιλό μας, η Άμπολα Περιστερίου, ο Πανιόνιος Κεσαριανής, η Δάφνη Αθηνών και ποιος άλλος ήταν? Και ο Γαλαξίας. Και ο Γαλαξίας, αυτή τη στιγμή στη β κατηγορία πρωταγωνιστούν. Εκείνη από τις εκπλήξεις της β κατηγορίας, από ό,τι έχω δει. Και χωρίς να έχουν κάνει κάποιες φοβερές προσθήκες, είναι με τα ίδια τα παιδιά τα οποία δουλεύανε πέρυσι. Εντάξει, από εκεί πέρα υπάρχει ομάδες της γ κατηγορίας. Φυσικά υπάρχουν ομάδες, πιστεύω πως από την 6η θέση σε κάθε όμιλο και πάνω είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες είναι με ιστορία και τέτοιες και βασίζονται στα μικρά παιδιά. Δεν μπορεί να πάρεις κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν και έμπειρα παιδιά μέσα με κάποιες ομάδες που είναι πιο χαμηλά στην κατηγορία, απλώς επειδή βάζουν μικρά παιδιά και δουλεύουν με μικρά παιδιά και πολύ, και υπάρχουν πάρα πολλές αδεξιότητες στο να δουλέψεις και με μικρά παιδιά, γιατί όπως και να το κάνουμε, λέμε συνέχεια να βάλουμε μικρά παιδιά, να κάνουμε μικρά παιδιά. Υπάρχουν ομάδες όπως είναι στο Περιστέρι, όπως είναι στην Κυψέλη, όπως είναι ακόμα και εμείς στα Πατήσια, που δεν έχουμε ώρες στο γήπεδο να δουλέψουν οι ακαδημίες μας. Βλέπουν μέσα στο γήπεδο και δεν υπάρχουν αυτές οι ώρες που πρέπει να υπάρχουν για αυτά τα παιδιά τα συγκεκριμένα. Μας για να καταλάβετε, οι προπονήσεις μας γίνονται και στο αντρικό 10 με 10.30 κάθε βράδυ. Πόση ώρα είναι η προπόνηση? Κανονικά ήταν 10 με 10, αλλά έχουμε βρεθεί εμείς και το τραβάμε μέχρι τις 11.30 κάθε βράδυ. Και πηγαίνει μια μισή ώρα προπόνηση στο αντρικό. Και τις συγκεκριμένες ώρες είμαστε και με άλλη ομάδα μέσα, δεν το έχουμε όλο το γήπεδο. Δηλαδή στο μισό γήπεδο? Στο μισό, ναι. Και παρασύρεται τώρα του Γαλατσίου, είναι μεγάλο το μισό, το γήπεδο του Γαλατσίου είναι για. Μην πω για κάποια άλλα γήπεδα. Υπάρχουν γήπεδα τα άλλα τα οποία δουλεύουν στο μισό του μισού. Όπως είναι στην Κυψέλη, πούμε, γιατί έτυχε να είμαι 2 χρόνια στο Κυψιακό και έχω περάσει από τα γήπεδα από εκεί, από την Κυψέλη. Και δεν υπάρχουν ώρες, δεν υπάρχει χώρος να αθληθεί. Κάνουν προπόνηση στο μισό του μισού το γήπεδο. Αυτό. Για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει και να υπάρχουν ώρες για τα παιδιά, και να υπάρχουν ώρες για τους προπονητές, να μπορούν να τα απασχολούν περισσότερο, να δείχνουν και να βγάζουν. Η εικόνα της διαιτησίας στη γάμα κατηγορία, στη γάμα Αθήνας. Διαιτησία, εγώ επειδή έτυχε και να παίζω χρόνια ποδόσφαιρο και να είμαι αρχηγός στην ομάδα που ήμουν ή στις ομάδες, γιατί δεν έχω περάσει και πολλές ομάδες, κυρίως για 10 χρόνια, ας πούμε, στα τελευταία πριν ήμουν στον Ναό Γαλατσίου για 10 χρόνια και τέτοια, και τύχαινε να είμαι και μετά τα 10 χρόνια μέχρι να τελειώσει την καριέρα μου ήμουν στον Άρη Κούλας και τύχαινε να είμαι αρχηγός, δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τους διαιτητές. Πιστεύω όπως οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές κάνουμε λάθη μέσα στον αγωνιστικό χώρο ή σε κάποια πράγματα τα οποία βγαίνουν, το ίδιο μπορεί να κάνουν οι διαιτητές. Εντάξει, απλώς σε μένα είναι το θέμα. Πως οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο μόνο, ούτε να είναι φίλαθλοι, ούτε προπονητές, ούτε διαιτητές. Οι διαιτητές το ίδιο να είναι μόνο διαιτητές, να μην προσπαθούν να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Κουβέντα με την κερκίδα, ή να εκνευρίζουν τους παίκτες. Από εκεί και πέρα ποτέ δεν είχα πρόβλημα και ποτέ, και το ξέρουν και οι παίκτες μου και τους το λέω και σε όποια ομάδα είμαι, πως είναι δικαιολογία μερικές φορές που λέμε για τους διαιτητές. Ό,τι είναι, η διαιτησία αυτή τη στιγμή έχουν ανέβει. Τα παιδιά αυτά, κυρίως στη γάμα κατηγορία που είναι, δίνουν εξετάσεις γιατί τους βλέπουν και αυτές για να πάνε μεγαλύτερα κατηγορίες. Είναι μικρά παιδιά τα οποία προσπαθούν να κάνουν ό,τι το καλύτερο μπορούν και από εκεί και πέρα, όπως και εμείς κρινόμαστε, ανάλογα με την απόδοσή μας ή τη βγάζει η ομάδα μας ή ο καθένας. Και αυτοί κρίνονται μέσα από κάποιους άλλους για να πάνε να παίξουν μεγαλύτερες κατηγορίες. Όπως θέλουμε και εμείς να ανέβουμε κατηγορία, πιστεύω πως και αυτοί θέλουν να ανέβουν κατηγορία. Ωραία. Μαρίνο, το ότι κάνετε 10 η ώρα προπόνηση το βράδυ μέχρι τις 11.30 είναι λίγο. Να σου πω. Άλλοι σου βολεύουν. Δηλαδή, εμένα με βολεύουν. Έχω οικογένεια, έχω 2 παιδιά. Οπότε είναι μια ώρα η οποία έχουν πέσει τα παιδιά για ύπνο στην ουσία. Οπότε πάω την προπονησούλα μου. Αλλά όσο να είναι, είμαστε κουρασμένοι από τη διάρκεια της ημέρας. Δεν είναι καλή ώρα. Αλλά είναι πάρα πολλοί όμως οι οποίοι μου λένε ότι εγώ, αν είχα 7 ώρα προπόνηση, δεν θα μπορούσα να πάω. Είναι ανάλογος και τι προτεραιότητες έχεις. Θα θέλαμε όμως τουλάχιστον 1 ώρα της εβδομάδας ή 1 προπόνηση της εβδομάδας να είναι σε μια καλύτερη ώρα. Αλλά έχουμε συνηθίσει πια. Οπότε 10. Και Μαρίνο, σε ρωτάω εσένα, διότι εσύ είσαι ποδοσφαιριστής. Το ότι κάποια παιχνίδια στη γάμα κατηγορία γίνονται 9 η ώρα, 10 η ώρα, Κυριακή 9 η ώρα. Πώς μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να παίξει 9 η ώρα ένα παιχνίδι? Αυτές δεν είναι ώρες, Πού παίξαμε 9 η ώρα, ξεκινήσαμε. Είχαμε πάει στην Γλυφάδα. Παίζαμε τώρα 9 η ώρα στην Γλυφάδα. Με τον 9 δεν παίξαμε. Εντάξει, μίσαμε 6 μπροστά από την αρχή του ρολόγου. Δεν είναι ώρες αυτές. Και πώς είναι να παίζεις 9 η ώρα το πρωί? Δεν είναι ώρες αυτές για το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ πρωί. Ο οργανισμός δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Είναι επικίνδυνο για τραυματισμούς. Αλλά εντάξει, το ξέρουμε αυτό πια. Δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα στην Αθήνα. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες. Δυστυχώς. Οπότε προσαρμοζόμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ωραία. Μαρίνο, είσαι ο αρχηγός των Πατησίων. Θέλω να μου πεις έτσι ποιος είναι ο τερματοφύλακας ομάδας, ποιος είναι αυτός που δίνει τις πάσες, τα κανόνια της ομάδας εκτός από εσένα. Τερματοφύλακας είναι ο Γιάννης Γελαμάς και ο Νίκος Κανελόπουλος. Έχουμε δύο εισάξιους τερματοφύλακες. Εδώ το παλεύει ο κόουτς να τους μοιράσει τον χρόνο, πότε ένας πότε άλλος. Για να μην παραπονιέται. Ναι, αν παραπονιέται είναι και μεγάλα παιδιά. Έχουμε ένα πολύ καλό, δύο πολύ καλά στόπερ έμπειρα παιδιά, τον Αχιλέα, τον Τζάρο και τον Στάκη τον Παπαδόπουλο. Ναι, ναι. Είναι στο κέντρο έμπειρα παιδιά, εγώ, Σταμάτσο Φανό και ο Αλέξανδρος Σαραγούδας, ο οποίος είναι ο πιο ποιοτικός μας παίχτης, μην κρυμόμαστε. Και έχουμε και το πολυβόλο μας μπροστά, τον Άγγελο τον Κοκόλη. Ένα καλό σεντερφόρ. Αυτή είναι η. Και αν σου έλεγα, Μαρίνο, να μου πεις ποια είναι τα αστέρια της ομάδας, ποιους θα επέλεγες? Τα αστέρια της ομάδας είναι ο Αλέξανδρος Σαραγούδας. Αυτός είναι που κάνει διαφορά και είναι και ένας καλή πάνω από τους άλλους. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ο Μανούλης Βαλάι. Ένα πάρα πολύ καλό στόπερ. Και ο Σταμάτσο Φανός, ο οποίος είναι από τα καλύτερα εξάρια που υπάρχουν στην κατηγορία. Ωραία. Coach, τώρα τι βλέπεις, την άποψή σου για το ρεσενικό ποδόσφαιρο της Αθήνας? Υπάρχουν ταλέντα, δηλαδή στα Πατήσια υπάρχουν ταλέντα που μπορούν αύριο μεθαύριο να αγωνιστούν σε ομάδες ανώτερης κατηγορίας? Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά ταλέντα. Το θέμα είναι πως έτσι όπως έχει γίνει τώρα το ποδόσφαιρο, και από οικονομική άποψη, δηλαδή δεν σε εξασφαλίζει, αν δεν είσαι σε μεγάλη ομάδα, δεν εξασφαλίζεσαι. Τα παιδιά, εμείς αυτή τη στιγμή στα Πατήσια, επειδή είχε γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στις υποδομές τελευταία χρόνια, εκτός των άλλων, φτάσανε 4 παιδιά από το εφηβικό, τα οποία τα είχα πέρυσι στην πρώτη ομάδα, να δίνουν πανελληνίες και να βγουν όλα σε σχολές φέτος του 2002 τα παιδιά. Και μάλιστα και ο ένας από αυτά τα παιδιά, τον Μαρδάνης ο Γιώργος, βγήκε ιατρική Αθηνών. Μετά από διάβασμα και τα παιδιά ασχολούνται περισσότερο και καλά κάνουν από μια άποψη με τα μαθήματά τους, να εξασφαλίσουν το μέλλον τους, πιστεύω. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να παρατήσει αυτή τη στιγμή τα πάντα για το ποδόσφαιρο. Έτσι πιστεύω, όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Ταλέντα υπάρχουν και υπάρχουν και στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι πόσο μπορούν να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Δεν πρέπει μόνο να βάλουν σαν προτεραιότητα, εγώ πιστεύω, το ποδόσφαιρο. Και γενικά θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες. Όλοι θέλουμε να παίξουμε, όλοι θέλουμε να αθληθούμε, όλοι θέλουμε να κυνηγήσουμε τον όνειρό μας. Γήπεδα είναι. Γήπεδα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Υπήρχαν παλιά που λέγαμε στην ηλικία μας οι αλάνες που βγαίναν τα περισσότερα ταλέντα. Εδώ μπορεί να υπήρχαν τα ίδια γήπεδα αντίστοιχα που παίζανε, δηλαδή παίζανε σε χώμα και είδαν το γαλάτσι, ήταν χώμα το γήπεδο, βγαίνανε στο ίδιο στυλ. Εδώ τώρα δεν υπάρχουν χώροι, έχουν μάθει τα παιδιά στο χόρτο, έχουν μάθει, δεν υπάρχουν τα γήπεδα, δεν υπάρχουν οι αλάνες, δεν μπορούν να πάνε να παίξουν κάπου. Εμείς οι προπονητές το βλέπουμε συνέχεια, δεν αφήνουμε τα παιδιά να είναι πιο ελεύθερα μέχρι κάποια ηλικία, μπαίνουν σε ένα καλούπι για να παίξουν και να μάθουν τακτικές και το ένα και το άλλο. Πιστεύω πως πρέπει γενικά να υπάρχει περισσότερη ελευθερία στο γήπεδο, μέσα. Πράγμα το οποίο δεν το κάνω κι εγώ. Θα πρέπει να βρεθεί όμως μια φόρμουλα ώστε να μπορούμε να δώσουμε περισσότερη ελευθερία στα παιδιά αυτά για να αναπτύξουν το ταλέντο τους, να πάνε να παίξουν μέσα σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Ωραία. Πες μας και δύο λόγια κόψη για την Ακαδημία, για τα τμήματα υποδομής των Πατησίων. Πόσα παιδιά είναι, ποιοι είναι στα τμήματα υποδομής στην Ακαδημία? Τα τμήματα υποδομής φέτος είχαμε πάρα πολλά προβλήματα για τα φετινά. Ενώ είχαν έρθει τις προηγούμενες χρονιές πολλά παιδιά από πίσω από τη δουλειά που γινόταν στις ακαδημίες, γιατί είχαν περισσότερες ώρες στο γήπεδο, στο στο γαλάτσι μαζευόντουσαν περισσότερα παιδιά, ορισμένα παιδιά τα οποία ήταν, παίξανε πέρυσι και ξεκινήσαμε πέρυσι την περσινή χρονιά με 9 παιδιά που ήταν γεννημένα κάτω από το 2001, άλλο που πήγαν από πριν, πως πολλά παιδιά σταματήσαν από αυτά γιατί ακόμα και η ώρα που είπε ο Μαρίνος πριν για το γήπεδο, ορισμένους δεν τους βόλευε, γιατί τα παιδιά επειδή θέλανε να δουλέψουν, υπήρχε βιοποριστικό πρόβλημα σε ορισμένους και πηγαίνανε και δουλεύαν σε καφετέρειες. Το πρόγραμμά τους ήταν από 8 το βράδυ μέχρι τις 2 τα μεσάνυχτα πριν. Και πολλά παιδιά σταματήσαν από αυτά να έρχονται. Μετά σταματήσαμε λόγω του κορονοϊού και τέτοια. Φέτος πήγε να γίνει μια συνεργασία με το Δούριο. Μαζευτήκανε κάποια παιδιά, τελικά δεν ευδοκίμησε αυτή η συνεργασία, γιατί ενώ μαζευτήκαν πάρα πολλά παιδιά, δεν είχαμε ώρες στο γήπεδο για να βολέψουμε τις προπονήσεις των παιδιών. Είχαμε ώρες στο γήπεδο μετά τις 9 η ώρα το βράδυ, που ήταν δύσκολο για παιδιά που είναι 8, 10, 12 χρονών, 14, ακόμα και 14, να έρχονται να κάνουν προπόνηση 9 με 11 και μετά να πηγαίνουν το πρωί για να πάνε στο σχολείο τους. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή οι υποδομές τώρα δουλεύουν, στο εφηβικό είναι που ήταν χρόνια, ήταν ο Γιώργος ο Καραγιοζόπουλος προπονητής, ήταν μαζί με τον Μανώλη το Μανολά. Από κάτω στην ΚΑΠΑ 16 είναι πάλι τα δύο παιδιά αυτά. Στην ΚΑΠΑ 14 είχα εγώ ένα τμήμα το οποίο το είχα πάρει από πέρυσι, την ΚΑΠΑ 14, που είναι γύρω στα 20 παιδιά. Εφηβικό παιδικό αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 30 παιδιά. Και ΚΑΠΑ 12. 10 και 12 δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στα Πατήσια. Εκείνη το μεγάλο μας θέμα, με άλλες χρονιές υπήρχαν γύρω στα 100-150 παιδιά. Δεν τους βόλευαν οι ώρες και υποχρεωθήκαν να πάνε σε άλλες ομάδες της περιοχής. Κάποια παιδιά. Μαρίνο, σκέφτεσαι να ακολουθείς την προπονητική μετά? Εντάξει, σιγά σιγά. Σου αρέσει? Ναι, δεν πρέπει να φύγω από το ποδόσφαιρο. Μάλλον θα να ακολουθήσω και... Ξεκινώντας από τα μικρά παιδιά, έτσι, από την Ακαδημία. Ναι, από τις Ακαδημίες και ανέβουμε σιγά σιγά. Αυτό είναι ο στόχος. Θα δούμε. Απ' έξω και του χρόνου θα δούμε. Η συνεργασία σου με το προπονητικό team. Εντάξει, καλή είναι, άριστη. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, υπάρχει σεβασμός και από το πρόσωπό μου στο πρόσωπο και των δύο. Θεωρώ ότι και από το δικό τους δεν έχουμε κάποιο θέμα. Οπότε κυλάει μια χαρά η συνεργασία μας. Και με τη διοίκηση, με τον πρόεδρο, τον κύριο Κορέ. Με τον πρόεδρο, εντάξει, είμαστε χρόνια μαζί και επίσης και εκεί πέρα υπάρχει ένας σεβασμός. Θα θέλαμε, αυτό που θα θέλαμε σίγουρα ήταν οι παλιοί παράγοντες των Πατησίων που έχουν σταματήσει να αρχίσουν να βοηθήσουν, γιατί και ο πρόεδρος έχει μείνει μόνος σχεδόν και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δεν μπορεί να τρέξει ένα άτομο, ένα σύλλογο, έχει παραπάνω άτομα. Και πρέπει να το λύσουμε για αυτό το θέμα κάποια στιγμή για να μπορέσουμε να ξαναδούμε τα Πατήσια και τι θέλουμε. Coach, για την αίτητη πορεία μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος που είχε η ομάδα, σε ποιον θα ήθελες να δώσεις συγχαρητήρια ή να ευχαριστήσεις? Φυσικά αυτό είναι πρώτο έργο των παιδιών, παίζουν και των παιχτών. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από τη 17 Αυγούστου, ήταν συνεπείς, είναι συνεπείς στις προπονήσεις τους. Βασικά είναι αυτό που είπε και ο Μαρίνος, υπάρχει οικογενειακό κλίμα, κυρίως από τα παιδιά. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή αν θα παίξει ο Μαρίνος, αν θα παίξει ο Σαραγούδας, είναι παιδιά τα οποία αγαπάει ο ένας τον άλλον και αυτά. Έχουν εμπιστοσύνη στους προπονητές, μας ξέρουν από πέρυσι και σε μένα και στον Αχιλιά τον Κόγκο, έτσι πιστεύω. Είμαστε δύο προπονητές που δίνουμε ευκαιρίες, παίρνουμε ευκαιρίες στα παιδιά που μας αρέσει το rotation, βρίσκουμε λύσεις. Αν μας βοηθάει γενικά, πιστεύουμε σε όλα τα παιδιά. Έχουμε κατασταλάξει σε ένα group 20-22 παιδιών, 24 παιδιά, τα οποία έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους, γιατί όλοι είναι απαραίτητοι. Κοιτάμε να τους δώσουμε τις ευκαιρίες τους. Μας πήγαν και τα αποτελέσματα, μας βοηθήσανε τα αποτελέσματα. Μπήκανε παιδιά, είναι ανταγωνιστές, είναι συναγωνιστές, προσπαθούν για το καλύτερο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιους, αλλά το μεγαλύτερο μερτικό και το τέτοιο το έχουν τα παιδιά, οι παίκτες της ομάδας για όλη την πορεία αυτής της ομάδας. Και αυτό έχει ξεκινήσει, σας είπα πάλι από πέρσι, κυρίως από το δεύτερο γύρο του περσινού πρωταθλήματος, και πιο νωρίς. Μαρίνο, τώρα που έχει διακοπεί το πρωτάθλημα, πώς θα σου λείπει, έτσι, το ποδόσφαιρο? Σε όλους μας λείπει. Και στους προπονητές και στους παίκτες. Μιλάμε στο τηλέφωνο με τα παιδιά και λέμε πότε θα γυρίσουμε, πότε θα ξαναπούμε, πότε θα ξαναπαίξουμε, να κάνουμε την προπόνησή μας, πότε θα ξαναπάμε την Κυριακή στο γήπεδο να παίξουμε το παιχνίδι μας. Είναι ωραίες στιγμές αυτό, μας αρέσει το ποδόσφαιρο, το αγαπάμε αυτό που κάνουμε και μας λείπει πάρα πολύ. Και ελπίζουμε να λήξει σύντομα αυτό που περνάμε για να γυρίσουμε στα γήπεδα. Και πώς περνάς τώρα το χρόνο σου? Τώρα με την οικογένεια. Περνάω αρκετό χρόνο με τα παιδιά. Και όταν βρίσκω χρόνο, ακολουθούμε το πρόγραμμα μας με τους προπονητές. Για να κάνουμε τα χιλιόμετρα που πρέπει και τις ασκήσεις που πρέπει για να είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε. Coach, εσένα, σου λείπει και εσένα? Μας λείπει. Είχαμε μάθει να βγαίνουμε 6 ώρα το πρωί να πάμε για δουλειά από το σπίτι μας και να γυρίσουμε 12-12.30 ώρα το βράδυ. Κυρίως επειδή ήταν οι βραδινές προπονήσεις, ήμασταν συνέχεια μέσα σε ένα γήπεδο. Δεν φώναζε όμως η οικογένεια? Εντάξει, δεν κρίνιαζε. Έχουμε συνηθίσει, τα έχουμε βολέψει με αυτά τα θέματα. Έτσι κι αλλιώς είναι τρόπος ζωής. Κυρίως όταν έχουμε ξεκινήσει, εντάξει, τα παιδιά έχουν τώρα είναι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ο Μαρίνος είναι ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή, δεν έχει μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Όταν σταματήσει τώρα με το καλό κάποια στιγμή και μετά ασχοληθεί και είναι πάλι μέσα σε ένα γήπεδο, θα δείτε γιατί εγώ είμαι τουλάχιστον 30 χρόνια, μήπως και παραπάνω, 40 χρόνια μέσα σε ένα γήπεδο. 40-45. 45 χρόνια μέσα σε ένα γήπεδο, μπαινοβγαίνουμε και... Είναι σαν να είναι το δεύτερο σου σπίτι. Το πρώτο μας σπίτι. Το πρώτο μας. Πολλές φορές είμαστε περισσότερες ώρες στο γήπεδο παρά μέσα στο σπίτι μας. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, τώρα πιστεύουμε θα ξεκινήσουμε όσο γίνεται πιο νωρίς, πάντα με ασφάλεια, πάντα περνώντας τα μέτρα, πάντα προσέχουμε την υγεία, πάνω απ' όλα. Εντάξει, και με το καλό να πούμε μέσα στα γήπεδα, να τελειώσει η σεζόν με τον καλύτερο τρόπο και βλέποντας τι κάνοντας, με υγιείς όλους τους ανθρώπους. Μαρίνο, ποιος είναι αυτός που πλακατζεί στην ομάδα, αυτός που κάνει τις πλάκες, το πειραχτήρι, ας πούμε? Ναι, ο Φίλιππος Καπίτσης. Είναι καλός, αυτός είναι, ναι. Ο Φίλιππος Καπίτσης. Αλλά και σαν πιο παλιό, εγώ με τον Σταμάτσο Φανό, τους πειράζουμε όλους, είναι η αλήθεια. Δεν τους αφήνουμε σε ησυχία. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας τα μεγάλα τα παιδιά είναι εξίσου σημαντικό αυτό, γιατί δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αν δεν υπήρχε καλό κλίμα. Δηλαδή αυτό είναι που μας κρατάει. Είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια στην ουσία. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο αρχηγός των Πατησίων, Μαρίνος Δημόπουλος, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Τα Πατήσια θα τα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν φέτος το στόχο της ανόδου στη Β' Αθήνας? Θα το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις και θεωρώ ότι θα είμαστε μία από τις δύο ομάδες που στο τέλος θα ανέβουν κατηγορία. Coach, η δική σου υπόσχεση? Υπόσχεση, γυμνώντας με το καλό, πιστεύω τα παιδιά θα ανταποκριθούν. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε, δουλεύοντας τα μαζί και στο τέλος, στα 70 χρόνια των Πατησίων, πιστεύω να πανηγυρίσουμε την άνοδο. Μεγαλύτερη κατηγορία. Θα είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει για να γιορταστεί και αυτή η επέτειος. Και επειδή λέτε για τον κόσμο, συγγνώμη, επειδή λέτε για τον κόσμο, με τον τρόπο μας και πώς θα ανοίξουν τα γήπεδα, θα τους κερδίσουμε. Είχαμε φτάσει να βλέπουμε τώρα τον κόσμο, γιατί και εγώ είμαι πατησιώτης, μπορεί να παίζα γαλάτσι ή κάπου αλλού, αλλά είμαι πατησιώτης εδώ πέρα. Κόσμος ο οποίος ρώταγε, ενδιαφερότανε, έβλεπε την πορεία της ομάδος τώρα τα δύο τελευταία χρόνια. Ήταν ευχαριστημένος με την ομάδα, πιστεύουνε και πιστεύουνε γυρνώντας και ανοίγοντας τα γήπεδα θα μαζέψουμε κόσμο. Θα φέρουμε κόσμο και θα ξαναέρθουν τα Πατήσια σιγά σιγά και πλούσια αξίδια. Coach, υπήρχαν αγωνιστικά προβλήματα μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος? Είχαμε κάποιους μικροτραυματισμούς, τραυματισμούς, μας θερήσαν κάποιους χάσαμε σε κάποια παιχνίδια κάποια παιδιά. Τέτοια τουλάχιστον αυτά τα παιδιά που μπήκαν μέσα από το ξύλιναν στις δυσκολίες, φανήκαν εισάξια, οποιαδήποτε στιγμή φάνηκε πως μπορούν να τους αντικαταστήσουν επάξια. Και τελικά, εντάξει, φτάσαμε, πιστεύω θα είμαστε υγιείς και δυνατοί γυρνώντας πάλι και θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από τη στιγμή που τελειώσανε. Δηλαδή αγωνιστικά αυτά τα παιδιά, τα οποία θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Από μια άποψη που τους έκανε καλά που σταματήσαμε, γιατί θα ξαναφτιάξουν, θα προσπαθήσουν και θα είναι έτοιμοι όταν θα γυρίσουμε. Μαρίνο, εκτός ότι είστε αίτητοι, έχετε πετύχει 24 γκολ και έχετε δεχθεί μόλις 5 τέρματα. Ναι. Ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας? Ο Άγγελος Κοκόλης, μαζί με τον Σαραγούδας. Ο Αλέξανδρος Σαραγούδας και ο Άγγελος Κοκόλης είναι αυτοί που έχουν βάλει πολλά γκολ. Σφιχτή άμυνα και παραγωγική επίθεση, Μαρίνα. Είμαστε καλοί, αυτό το είπαμε ξανά. Είμαστε καλοί φέτος, είμαστε δημιουργικοί, κάνουμε ευκαιρίες και εφόσον κάνεις ευκαιρίες θα βάλεις και γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εκτός από Πατήσια, ποια άλλη ομάδα υποστηρίζει? Παναθηναϊκός άρρωστος. Πολύ ανέκαστο. Μόνο Παναθηναϊκός. Και πώς βλέπεις τον Παναθηναϊκό έτσι τη φετινή? Εντάξει, χάλια, δεν το βλέπω. Έχουμε χάσει τα βράδια μας, Κυριακές μας. Κοιμόμαστε τα βράδια, βλέπουμε φιάλτες. Ας μην δεδοθούμε για Παναθηναϊκό, είναι κουβέντα η οποία δεν τελειώνει και δεν είναι καλή. Τι αγαπάδουμε, ελπίζουμε. Και παίκτες που θαυμάζεις, είτε Έλληνες είτε ξένους. Εντάξει, Παναθηναϊκοί, όταν ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τον Παναθηναϊκό, υπήρχε Βασέχα Σαραβάκο. Αυτοί ήταν οι δύο που ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τον Παναθηναϊκό. Μετά έχω έρωτα για δύο Αργεντίνους, τον Γκονζάλης και τον Λέτο. Αυτή είναι η αγαπημένη. Ειδικά ο Λέτο είναι ό,τι καλύτερο είχα δει στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Φοβερός. Από ξένα πρωταθλήματα, ποιο σου αρέσει έτσι περισσότερο παρακολουθείς? Υποστηρίζεις κάποια ομάδα, ξένη? Όχι, δεν υποστηρίζω κάποια ομάδα. Μου αρέσει να παρακολουθώ όλα τα πρωταθλήματα και Αγγλία και Ιταλία και Ισπανία. Εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε δει τη μονομαχία Μέση Ρονάλντο, η γενιά μας. Και στο τελευταίο παιχνίδι, αν το είδες, σε Μπαρσελόνα Γιουβέντους. Οι άνθρωποι κάνουν τρομερές χρονιές, εντάξει, τα γκολ που βάζουν είναι ασύλληπτα. Εσύ, αν ήταν να ψηφίσεις, ποιος είναι ο καλύτερος, ο Μέση ή ο Ρονάλντο? Ο Μέση. Είσαι με το Μέση, έτσι. Είμαι Αργεντίνος. Κόουτσε, από την ποδοσφαιρική σου καριέρα, όχι ως προπονητής τώρα, ως ποδοσφαιριστής, ποια είναι αυτή η στιγμή που σου έρχεται τώρα στη μνήμη, που την ξεχωρίζεις? Κάποια σεζόν, ποια ομάδα έχεις στην καρδιά σου, κάποιο γκολ, κάτι έτσι που να θυμάσαι από την ποδοσφαιρική σου καριέρα? Εντάξει, είναι πολλά. Αν και έπαιξα ερασιτεχνικά, δηλαδή αυτό που ξεχωρίζω και δεν άλλαξα και πολλές ομάδες. Ξεκίνησα τα ποδοσφαιρικά μου τμήματα στις ερασιτέχνες της ΑΕΚ 3 χρόνια. Εντάξει, μετά ήταν Μεσσηνιακός στην Καλαμάτα. Αυτό που θυμάμαι τώρα, μετά το Μεσσηνιακό, όταν ήρθα στον Ναό Γαλατσίου τότε, την πρώτη χρονιά, ήταν που ανέβηκε η ομάδα και παίζοντας και σε όλα τα παιχνίδια μάλιστα, ενώ υπήρχαν πάρα πολύ καλοί παίκτες μέσα στην ομάδα και μικρός τότε, ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ΑΟ Γαλατσίου στην Α' Εθνική Ερασιτεχνική. Τότε υπήρχε Α' Εθνική Ερασιτεχνική. Από την Α' κατηγορία ανέβηκε στην Α' Εθνική Ερασιτεχνική. Μετά, και αυτό ήταν, βρεθήκαμε μετά να παίζουμε στον Όμιλο με την Κρήτη, παιχνίδια, με νησιά. Ήταν τα ταξίδια την επόμενη χρονιά. Στους 23 χρονών τότε φάνηκε εντελώς. Ήταν κάτι φανταστικό. Και μετά τα επόμενα ποδοσφαιρικά μου χρόνια, παίζοντας 7-8 χρόνια στο Γαλάτσι, τα επόμενα 10 ήταν στα τελειώματα στον Άρη Γούλας. Που πάλι είχαμε πέσει σε μια ομάδα, η οποία τότε, αν ήταν β' κατηγορία Αθήνας, ήταν σαν άλλη τέταρτη εθνική, με τις προετοιμασίες μας τα καλοκαίρια. Ποιον είχες προπονητή coach? Ήταν το πρώτο, στον Άρη Γούλας ήταν ο Χριστοδούλου, παλιός παίκτης του Πανιωνίου, τα 2 πρώτα χρόνια, και μετά ήρθε ο που είναι τώρα στη Βάρη. Χτες, ναι, και ήμασταν και μάλιστα συνεργάτες, μετά συνεργαστήκαμε, τον είχα για προπονητή 4-5 χρόνια και μετά, ναι, και μετά συνεργαστήκαμε, είχα πάει εγώ στην Άρη Βούλασα, πρώτο προπονητής, ήταν τεχνικός διευθυντής εκεί, ήμασταν στην Κουλιαγμένη μαζί, ήμασταν πάρα πολλά χρόνια με τον Μιχάλη Γκάτσικα, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ γενικά στη προπονητική μου καριέρα μετά από ό,τι έγινε. Αυτό που θυμάμαι είναι αυτό. Μετά, παιχνίδι χαραγμένο στη μνήμη μου είναι... Τώρα μπορώ να σας πω πολλά πράγματα. Αν ξεχωρίζεις ένα χαραγμένο παιχνίδι είναι το οποίο παίζαμε τότε α κατηγορία 84-85 με το... πηγαίναμε πρώτοι για να ανέβουμε τότε στην Α' Εθνική Ερασιτεχνική και παίζουμε μέσα στα πετράλωνα στο Ρουφ, στο γήπεδο το Ρουφ, αν μπείτε τώρα, το οποίο είναι ένα παιχνίδι ντέρμπι και ερχόμαστε και βάζουμε γκολ στο 75, θεωρούνε, τότε πρέπει να ήταν γεμάτο όλο το γήπεδο από κόσμο, θεωρούνε πως ήταν offside, μπαίνει ο κόσμος μέσα, φωνάζουν οι παίκτες, παράγοντες από εδώ γύρω των πετραλώνων, μπαίνουν μέσα στο γήπεδο, διακόπτεται το παιχνίδι, έχει διακοπή, πηγαίνουν, μπαίνει η αστυνομία, πήγε τότε αστυνομία στα γήπεδα και ο διαιτής βγαίνει μετά από κανένα 15 λεπτό, 20 λεπτό, μισή ώρα και για να ξεκινήσει το παιχνίδι πάλι. Έχει κατακυρώσει τον γκολ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα, μπορεί να το θυμάται και τα παιδιά του πετραλώνου που υπήρξαν με κάποιους μετά συμπαίκτες. Βάζουν την μπάλα στη σέντρα γρήγορα, ενώ εμείς είμαστε στον πάγκο, δεν έχουμε πει ακόμα. Και παίζουν την μπάλα γρήγορα, παίζουν πάσα και τρέχουν να βάλουν γκολ. Ο διαιτής έχει μέσα στο γήπεδο και σφυρίζει πριν πάει μπάλα στα δίκτυα. Σφυρίζει, τα κυρώνει, κάνουν τέτοιο, μπαίνει μπάλα γκολ στα δίκτυα και μετά διακόπτει το οριστικά το γήπεδο γιατί τρέξαν, προπλακίσαν και πήγαν μέσα στα αποδυτήρια. Εκεί διακόπτει το παιχνίδι. Φυσικά μετά εντάξει πήραμε εμείς το παιχνίδι, τους 3 βαθμούς. Και στην ίδια χρονιά το ίδιο τέτοιο που έχει γίνει μέσα στα Σούρμενα, που παίζουμε μια κατηγορία και πηγαίνουμε μέσα στα Σούρμενα και κερδίζουμε και εκεί βγήκαμε οριστικά προταλεπτές, που μου έχουν μείνει χαραγμένα αυτά. Άλλα από την ποδοσφαιρική μου καριέρα είναι το οποίο εντάξει αυτό είναι κάπως τέτοιο, θέλει πολλή κουβέντα και στον Άρη Βούλας που προσπαθήσαμε πολλά χρόνια να ανέβουμε κατηγορία. Τελικά φτάσαμε μια χρονιά, τελευταία χρονιά του 1999, να παίζουμε στην κόντρα με τον Παράδεισο, Μαρουσίου και Λακούνου. Και ενώ βγήκαμε εμείς πρωταθλητές στην κατηγορία, είχαν κάνει επέσταση, γιατί εγώ είχα πάρει το δίπλωμα του προπονητή και θεωρούμουν ένα παίκτης προπονητής. Παίκτης προπονητής, λέγανε πως δεν υπήρχε, υπήρχαν κάποια διαδικασμένα, τελικά για μην στάζω πολύ λίγο. Φτάσαμε στα δικαστήρια. Δικαστήρια τώρα, ΕΠΟ, εφετεία, τέτοια. Είχαν βγάλει απόφαση έψα πως καλώς έπαιζα, γιατί υπήρχε δικασμένο πριν. Καλώς έπαιζα και μετά πήγανε στο δευτεροβάθμια της ΕΠΟ, κατακυρώνουν το παιχνίδι υπέρ του Παραδείσου, τιμωρούνε τον Άρη Βούλα να μην ανέβει κατηγορία και ο πρόεδρος Άρη Βούλας λέει να το τρέξω μέχρι όσο πάει, δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Να μείνει η ομάδα έξω. Και είχε φτάσει τώρα η ΕΨΑ, Σεπτέμβριο, να κάνει κλήρωση, άμα το ψάξετε θα το δείτε, κλήρωση πρωταθλημάτων στην Α κατηγορία και έγινε μια κλήρωση με 18 ομάδες που ήταν ο Παράδεισος μέσα σαν πρωταθλητής και μια άλλη κλήρωση με 19 ομάδες που ήταν και ο Παράδεισος και ο Άρης Βούλας. Θα το δείτε αυτό άμα το ψάξετε. Και τελικά, ενώ ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τον Άρη Βούλα στη Β κατηγορία και τον Παράδεισο στην Α, μετά την 9η αγωνιστική δικαιώνεται ο Άρης Βούλας και γίνονται οι αγώνες από εκεί και πέρα με τον Άρη Βούλα να παίζει Κυριακή Τετάρτη για να προφτάσει στις ομάδες. Δεν πήγε ο Παράδεισος στην κάτω κατηγορία γιατί εφόσον υπήρχε. Μία από τις δύο ομάδες θα πρέπει να ανέβει. Συνεχίστηκε το πρωτάθλημα με 19 ομάδες από εκεί πέρα. Μάλιστα. Αυτά είναι, ας πούμε, κάποια χαρακτηριστικά εκτός των άλλων από την καριέρα. Ωραία. Μαρίνο, κλείνοντας έτσι, πρώτον θα ήθελες σε κάποιον να αφιερώσεις την αίτητη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας. Όσο πιο παλιός... Εντάξει, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο. Η αίτητη πορεία μέχρι στιγμής οφείλεται στους παίκτες και στους προπονητές. Δεν μπορώ να τη φέρω σε κάποιο συγκεκριμένο, σε όλους. Δεν την έχει κάνει κάποιο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστής, ούτε μόνο στους προπονητές. Σε όλους μας την αφήνω. Και ποιο είναι το δικό σου μήνυμα που περνάει, θέλει να περάσει ο αρχηγός των Πατησίων, ο Μαρίνος Δημόπουλος, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας? Να συνεχίσουν, να μην το σταματάνε, να παίζουν ποδόσφαιρο, να τα αγαπάνε, να είναι μες στα γήπεδα και αυτό, να τα αγαπάνε και να παίζουν ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Εγώ έχω έρωτα για το ποδόσφαιρο, έρωτα για τα γήπεδα και μακάρι έτσι να συνεχιστεί αυτό, γιατί είναι ωραίο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, κοιτάξτε το πρωτάθλημα. Γίνονται ωραία μάτς, ωραία αγώνες, ωραίες χρονιές και μας μένουν κιόλας. Έχουμε πολλές μνήμες που λέμε μάτς ωραία που έχουν γίνει. Είναι ωραία πράγματα αυτά και πρέπει να τα ζουν οι ποδοσφαιριστές. Coach, το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του Νίκου του Γεωργακάκου, του προπονητή των Πατησίων, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Σε όλους. Καταρχάς, όλα τα παιδιά πρέπει να ασχολούνται με κάποιο άθλημα, πιστεύω. Να είναι μέσα στο γήπεδο. Φεύγουν από πολλά πράγματα. Τους δημιουργούν, τους κάνουν περισσότερο κοινωνικούς, αποκτούν φιλίες, ακόμα και μέσα σε γήπεδο με αντίπαλο. Είσαι για 90 λεπτά αντίπαλος. Την επόμενη μέρα μπορεί να έχεις παίξει ξύλο μαζί του και να βρεθείς κάπου έξω και να πίνεις κάπου μαζί του. Υπάρχουν άτομα τα οποία εγώ βλέπω, παιδιά τα οποία είχαμε παίξει, είτε αντίπαλοι είτε συμπαίκτες. Μετά από τόσα χρόνια, όσα χρόνια και να περάσουν, σε θυμούνται, έρχεσαι, θυμάσαι μαζί του, σου μένει, υπάρχουν αναμνήσεις, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Κάνουν φιλίες, δημιουργούν οικογένειες, αυτό το βλέπω τώρα και στα Πατήσια, αυτό που λέει ο Μαρίνος. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι από μικρά παιδιά μαζί και θα συνεχίσουν και αν χαθούν κάποια στιγμή μετά για καμιά δεκαετία, 10-15 χρόνια όπως εγώ, με παιδιά τα οποία ήμασταν μαζί στη Βούλα και πιο παλιά στο Γαλάτσι και έχουν εξαφανιστεί χρόνια. Περνάνε χρόνια ξαφνικά που τώρα πάω κάπου, βλέπω κάποιον, το θυμάμαι και καθόμαστε και θα καθίσουμε μία ώρα και μία μισή να συζητήσουμε κάποιες ιστορίες. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Αυτά είναι καταρχάς γίνεσαι κοινωνικός, αποκτάς φιλίες, δεν κλείνεσαι στον εαυτό σου. Αυτό. Ό,τι το καλύτερο για τον αστυνομικό ποδόσφαιρο πιστεύω. Μπορεί να γίνει, θα γίνει, εφόσον είναι πιο αγαπημένοι, πιο οργανωμένοι, ενδιαφέρονται τα άτομα να μπαίνουν μέσα, να βοηθήσουν το ποδόσφαιρο και όχι για οτιδήποτε άλλο σκοπό. Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθούμε υγεία, πάνω απ' όλα, το σημαντικότερο. Καλές γιορτές. Το σημαντικό απ' όλα, καλές γιορτές να έχουν, γρήγορα να φύγει αυτός ο φιάλτης, γρήγορα να γυρίσουμε στους χώρους μας, είτε λέγεται δουλειές, είτε λέγεται... κανονικότητα, είτε λέγεται γήπεδο, το πιο βασικό απ' όλα, να ξαναβούμε πάλι, να βρούμε τους ρυθμούς μας, να γυρίσουμε όλοι δυνατοί και υγιείς, ό,τι γίνεται, ό,τι το καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Και να πραγματοποιηθεί το όνειρο της ανόδου στη Β' Αθήνας, για πολλούς και για διαφόρους λόγους. Και για το έτος ίδρυσης, και για το Μαρίνο, και για όλα τα παιδιά τα οποία... και για τα Πατήσια, που είναι ένα ιστορικό σωματείο, να μην βρίσκεται στη Γ' Αθήνας, να βρίσκεται τουλάχιστον στη Β' κατηγορία. Εμείς σας ευχαριστούμε για τη συνέντευξη. Ευχαριστούμε. Και ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε στο γήπεδο, μετά τη λήξη ενός παιχνιδιού. Ακριβώς. Ευχαριστώ.